και τα δημοσιεύματα σήμερα του γερμανικού τύπου που αναφέρουν ότι η Τουρκία για να αποφύγει τις νιοψίες βρήκε άλλον τρόπο να μεταφέρει τζιχαντιστές στη Λιβύη. Ναι, έτσι λένε ο γερμανικός τύπος, συγκεκριμένα το περιοδικό Stern, αλλά και το κρατικό δίκτυο ARD, λένε ότι η Τουρκία τώρα, μετά το επεισόδιο που έγινε με τη γερμανική φρεγάτα και το τουρκικό πλοίο, σπάει συστηματικά το εμπάρκο όπλων προς τη Λιβύη με αερομεταφορές, συγκεκριμένα με τα μεταγωγικά της τουρκικής αεροπορίας, τα Airbus A400M. Έχουν καταγραφεί, όπως αναφέρεται, μεγάλη άνοδος των στρατιωτικών πτήσεων από την Τουρκία προς τη Λιβύη, συγκεκριμένα την Πέμπτη αλλά και το περασμένο Σάββατο. 3 τέτοια αεροσκάφη κάθε φορά της Τουρκίας πέταξαν από τουρκικά αεροδρόμια προς την βάση της Λιβύης Αλμπατίγια αλλά και την Μισράτα. Σύμφωνα με το Stern υπάρχουν μαζικές ενδείξεις ότι η Τουρκία παραβιάζει το εμπάρκο πώλησης όπλων προς τη Λιβύη τώρα με τα αεροσκάφη. Να σημειωθεί ότι η Τουρκία αναφέρει πως οι πτήσεις αυτές έγιναν για ανθρωπιστικούς λόγους. Όμως η βάση Αλμπατίγια στη Λιβύη βρίσκεται στη μέση της ερήμου και δεν υπάρχουν πόλεις με πληθυσμούς γύρω-γύρω. Επίσης να πούμε ότι οι πτήσεις αυτές έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο αλλά τις τελευταίες μέρες έχουν ενταθεί, ενώ φαίνεται ότι το περιστατικά αυτά βέβαια γνωρίζουν και οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι οποίες είναι οι χώρες που παράγουν αυτό το αεροσκάφος πολεμικό που και η Τουρκία. Το Airbus A400M. Και η Τουρκία δίνει την εξήγηση ότι οι πτήσεις αυτές έχουν ανθρωπιστικό ρόλο.